31 χρόνια μετά την εξέγερση του Σικάγο, κρατάμε τις μνήμες ζωντανές. Η λύση, το πανεργατικό αγωνιστικό μέτωπο που προκρίνει για τους εργαζόμενους τον επόμενο καιρό, είναι η συμμαχία όλων των λαϊκών στρωμάτων, εργαζομένων, φτωχών αγροτών, αυτοαποσχολουμένων, νεολαίας και γυναικών. Είναι η μόνη λύση που μπορεί να δώσει όθηση ώστε να λυθούν τα προβλήματα των εργαζομένων, προβλήματα που συσσωρεύτηκαν όλα αυτά τα χρόνια από τα μνημόνια που μας υπέβαλαν οι ευρωενωσιακές πολιτικές και το Διεθνές Ομοσπονδιακό Ταμείο. Κύριε Κρυζιάρη, βλέπουμε δύο συγκεντρώσεις σήμερα. Γιατί μία στο ρολόι και μία στην Κεντρική Πλατεία. Γιατί αυτό? Οι εργαζόμενοι πρέπει να ξεχωρίσουν πλέον πώς έχουν τα πράγματα. Δύο είναι οι γραμμές που συγκρούονται αυτή τη στιγμή στο εργατικό κίνημα. Η μία γραμμή λέει ότι θα πρέπει να τα βρίσκουμε με τους εργοδότες, μήπως βοηθηθεί ο εργαζόμενος λαός. Και η γραμμή του πάμε, που είναι γραμμή σύγκρουσης και ανατροπής. Οι εργαζόμενοι τίποτα δεν έχουν να κερδίσουν από γραμμές μαλακές, όπως αυτοί λένε, να μην αγριέψουν τους εργοδότες. Δεν έχουν να περιμένουν εργαζόμενοι από αυτούς τίποτα. Στη δική τους οργάνωση έχουν να πιστεύουν και αυτή τη λύση προκρίνει το πάμε. Καλούμε όλες τις συνδικαλιστικές οργανώσεις να δώσουν το καλύτερο σε αυτό για την επιτυχία της απεργίας, για την κλιμάκωση του αγώνα,